αντιμετωπίσαμε το περιβάλλον τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, κύριε Χαρίτο, βλέπουμε μια πρωτόγνωρη καταστροφή, η οποία δυστυχώς συνδυάζεται με μια ανίποτη τραγωδία. Η τραγωδία είναι η απώλεια ανθρώπινων ζώων, μεγάλος αριθμός των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους και την έχασαν τη ζωή τους με έναν τρόπο άδικο και συγχρόνως τραγικό. Είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι εδώ πληρώνουμε τα λάθη δεκαετιών και τα λάθη δεκαετιών είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, είναι ο άναρχος τρόπος με τον οποίο δομούνταν οι πόλεις μας τα προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι απότοκο του πελατειακού κράτους που βιώσαμε τόσα χρόνια. Διότι εάν η πολιτική εξουσία ή οι τοπικές εξουσίες ήθελαν να βάλουν μία τάξη σε αυτό το ζήτημα, εδώ και δεκαετίες θα είχε μπει τάξη και δεν θα βιώναμε αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Δυστυχώς... Αποτελεί αυτό το οποίο βιώσαμε ένα ικανό εργαλείο για να βάλει κάποιος το δάχτυλο στην πληγή και να είναι ανάγκη, κύριε Χαρίτο, να βάλουμε το δάχτυλο στην πληγή και είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα. Εάν έχουμε ένα σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να σταματήσουμε αυτό τον κατήφορο, τον καταστροφικό κατήφορο που θέλει την πολλοδόμηση των πόλεων στον αυτόματο πιλότο, να επεμβαίνουμε στη φύση κατά τρόπο καταστροφικό και μετά να θρηνούμε πάνω στα ερείπια. Και δυστυχώς εδώ, όπως σας είπα στην αρχή, δεν έχουμε ερείπια μόνο. Έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, έχουμε τραυματίες και έχουμε δυστυχώς ακόμα και αγνοούμενους, από ό,τι άκουσα από τους συνεργάτες σας να αναφέρω. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να μας κάνουν σοφότερους, να μπει εδώ ένας φραγμός σε αυτά τα οποία γίνονταν, που καταστρέφαμε τις πόλεις μας, καταστρέφαμε τις ζωές μας και να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία κάθε φορά ήμουν ανιός και γέρασα, ακούω τους πάντες να τα απαριθμούν, αλλά μόλις τελειώσει η επικαιρότητα με αυτό το ζήτημα, τα ίδια και τα ίδια. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταματήσουμε. Θεωρώ ότι σε πρώτο χρόνο η κυβέρνηση έκανε αυτό που πρέπει και, και μέχρι τώρα έχει δώσει δείγματα γραφής ότι θέλουμε να μπει μία τάξη επιτέλους στο πολεοδομικό. Δασικοί χάρτες που ακούτε, χαρτογράφηση των πόλεων, κτηματολόγιο, όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να είχαν εδώ και χρόνια λειτουργήσει, δυστυχώς δεν λειτουργήσαν και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα είναι το έναυσμα αυτό για να αλλάξουν πράγματα σε μια κατεύθυνση διαφορετική διαχείριση. Το θέμα είναι να μην κάνουμε την κουβέντα πάντα όταν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, γιατί... Να μην ξεχνάμε αυτά μετά την επικαιρότητα. Αυτό είναι να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ, επειδή πολλά χρόνια και λόγω της δουλειάς μου έχω καλύψει πολλές φορές και φωτιές και πλημμύρες. Πάντα κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πάντα διαπιστώνουμε τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή την άναρχη δόμηση, το ότι έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει στο περιβάλλον, τα μπαζωμένα ρέματα. Και μετά από λίγο, όχι μόνο τα ξεχνάμε, συνεχίζουμε να παρανομούμε. Συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Δηλαδή έχω μηχανικούς γνωστούς που μου λένε ότι ειδικά και σε αυτά τα χρόνια της κρίσης που δεν έχουμε ανοικοδόμηση, μου λένε ότι από εκεί που μπορούν και κρατιούνται είναι από ότι νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Δηλαδή το κάνουμε συνέχεια. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται πάρα πολλά χρόνια. Και να πω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψεις και η Άννα. Δεν είναι και θέμα της δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως και είναι και θέμα της δικαιοσύνης. Δεν είναι και θέμα των μηχανισμών και των ελεγκτικών σε άλλες υπηρεσίες, αλλά και της δικαιοσύνης. Γιατί οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον, οι παράνομες παρεμβάσεις στο περιβάλλον είναι και ποινικά κολάσιμες πράξεις. Φυσικά. Και εδώ δυστυχώς έχουμε αδιαφορία από ένα μεγάλο μέρος των κρατικών λειτουργών, για να μην σας πω ότι εμπλέκονται και επίορκοι κρατικοί λειτουργοί. Πόσα σκάνδαλα έχουμε γράψει τα τελευταία χρόνια που αφορούν τέτοιες υποθέσεις. Έτσι ακριβώς είναι και ελπίζω η δικαιοσύνη, μετά την αναφορά που κατέθεσε η Περιφερειάρχης Αττικής, η κυρία Αδούρου, να επιληφθεί αυτών των καταστάσεων. Αρκεί να μην μένουν στην ανάκριση υποθέσεις 15 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί έχουμε πολλές τέτοιες υποθέσεις. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, κυρία Κατή. Γυμνάζουν στα συρτάρια των ανακριτών. Και λίγα λέτε. Και λίγα λέτε.
Θα την ανοίξουμε, νομίζω, αργότερα. Λοιπόν, εκείνο όμως που θέλω να τονίσω, το είπα, αλλά το είπα πολύ σύντομα, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, πριν έχουμε αυτά τα φαινόμενα, έδωσε δείγματα γραφής για την πολιτική η οποία θα ασκηθεί και ασκείται για το περιβάλλον. Είναι μια πολιτική αυστηρή και μια πολιτική η οποία συνδυάζεται με μέτρα. Αυτό που σας είπα για τους δασικούς χάρτες, είχε δρομολογηθεί εδώ και περίπου 8 μήνες και παραπάνω, και δείτε πόσο επίκαιρο ήταν όταν είχαμε το καλοκαίρι τις πυρκαγιές, που μερικοί νόμισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διαφύγουν της χαρτογράφησης και του εντοπισμού των δασικών εκτάσεων, και νόμισαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε νέο κύκλο καταπατήσεων. Το περιβάλλον πρέπει να το προστατεύσουμε, είναι η κληρονομιά που θα δώσουμε στις επόμενες γενναίες, και δυστυχώς μέχρι σήμερα γίνονταν ακριβώς το αντίθετο. Και να εκπαιδεύσουμε και τον πολίτη να μάθει εδώ να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον, γιατί είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Γιατί και εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης. Βεβαίως, έτσι, δεν διότι το ξέρετε, το πελατειακό κράτος για να λειτουργήσει θέλει δύο. Χρειάζεται δύο ακριβώς. Θέλει δύο. Και εδώ είναι η ανηθικότητα του πολιτικού συστήματος τόσα χρόνια, που εκμεταλλεύονταν τις ανάγκες των φτωχών ανθρώπων και των λαϊκών στρωμάτων, γιατί αυτά που είδαμε δεν γίνανε σε προνομιούχες περιοχές της Αττικής, γίνανε σε φτωχογειτονίες, και σε, που εκεί οι οικονομικές ζημίες και η απώλεια των περιουσιών είναι άλλης τάξης μεγέθους για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς είναι ένας εύπορος να παθαίνει μια ζημιά στο σπίτι του, και αλλιώς ένας άνθρωπος που με υδρότα και αίμα έχει συγκροτήσει το νοικοκυριό του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Από την πρώτη στιγμή το κράτος ήταν δίπλα σε αυτούς τους πολίτες, λειτουργήσε ο μηχανισμός με τα μέσα που διαθέτει. Το σημαντικό πάντως για να το κλείσουμε είναι το πώς θα ξαναχτιστεί αυτή η περιοχή. Και βεβαίως δεν έχει μείνει κανένας άνθρωπος, κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς στέγη και χωρίς τροφή αυτές τις δύσκολες ώρες. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε πράξει, και οι αποζημιώσεις σε αυτούς τους ανθρώπους για να στηριχτούν για την επόμενη μέρα θα είναι άμεσες και θα είναι και αποτελεσματικές. Και να ευχηθούμε να εντοπιστούν και οι αγνοούμενοι. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε, να το ευχηθούμε βεβαίως αυτό. Τώρα, αν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός για να επισκιάσει οτιδήποτε άλλο, 17 Νοέμβρη σήμερα, διαφορετικά θα ξεκινάγαμε ετούτην εδώ την εκπομπή, και δεν θέλω να το αφήσω